Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Bobby Knight, Flash 99,4. Είπαμε εδώ, περιμένουμε πώς και πώς αυτή την ώρα να πάει 11 Dan, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε ένα φίλο από το παλιά που αγαπάμε, εκτιμάμε, γουστάρουμε, τον σεβόμαστε και μας σέβεται και είναι πολύ καλό παιδί και είναι πολύ καλός ρε, πάνω σε αυτό που κάνει ρε παιδί μου. Περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι χρόνια φιλαράκι από τα παλιά. Γιώργος Ράπερ Ταραξίας στο ραδιόφωνο του Flash εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που ο Γιώργος πάντα σε κάθε κάλεσμά μας είναι πάντα εκεί ο Ταραξίας. Χρόνια τώρα κρατάει αυτή η κολόνια, να το πω στη γλώσσα μου. Και ο Ταραξίας ποτέ δεν μας χαλάει χατήρι, γιατί είναι άκρος επαγγελματίας αυτό που κάνει. Γιώργο μου, έχω πολλά να πω για σένα. Δεν θέλω όμως έχω, μέχρι αύριο το πρωί μπορώ να μιλάω μαζί σου. Τι μας έχεις κάνει και στα καμαρίνια και στη Βασιλίτσα πάνω. Και... αυτά μου κάνεις και δεν σου χαλάω χατήρι. Με τα λόγια που λες με συγκινείς. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Είναι ο Ταραξίας απευθείας, Bobby Knight. Μου έχει λείψει Bobby Μπατσάρα, είσαι αδερφός με το φίλο στον Τάρα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Τα έχουμε κάνει μαντάρα, έχουμε κάνει tour στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά μαζί και είμαι δίπλα σου πάντα, όπως και εσύ. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα ζωντανά και μας ακούει και ο κόσμος, γιατί μου έχει λείψει η Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και όλοι εκεί. Και σε γουστάρει και σε γουστάρει και σε αγαπάει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Εσύ έχεις πολλούς φίλους εδώ και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξαναγίνει έτσι ένα ντου με κάποια συνεργασία σε κάποιο μαγαζί και γενικότερα να ανέβεις να μας πεις πολλά πράγματα από τα αγαπημένα τραγούδια σου. Θα ανέβουμε με το Summer Tour. Θα είμαστε και στη Βόρεια Ελλάδα και Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και εσύ είσαι πολύ πολύ άσχολο παιδί και τα λατούχο, ναι. Θέλω να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα, φίλε Γιώργο Ράπερ Ταραξία, και θέλω να μου πεις τι γίνεται τώρα, σε τι φάση σε πετυχαίνω αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις και έκλεψες χρόνο για μας. Επειδή τα λέω όλα σήμερα και ειλικρινά, τη δεδομένη στιγμή είμαι σε ένα μπιλιαρδάδικο ενός φίλου μου στην Αθήνα που μόλις άνοιξε και έχουμε κάνει εδώ τα εγγένεια στο Billiards Wizard. Καλές όπου είμαι με τον καλό μου φίλο, τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, έλα ρε φίλε. Survivor. Και όχι μόνο, μεγάλες αυτές make-up artists και stylist και πλέον τραγουδιστής. Καλό όχι και πριν έχει βγάλει ήδη δύο κομμάτια, το Γιάμι, με τον Νίκο Πιτερσί. Έχει βγάλει το Versace που είχε βγει και σχετικά πρόσφατα. Αλλά τώρα 4 Ιουλίου, ημέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ κυκλοφορεί το νέο του κομμάτι. Το οποίο λέγεται Έτσι Γουστάρω. Fabulous, Έτσι Γουστάρω. Και γιατί Έτσι Γουστάρω. Έτσι. Και είναι στο δικούς μου στίχους. Αυτό πήγα να πω. Στίξιον. Επειδή τα είπαμε εμείς και πριν, έχω βίσμα και πληροφορίες για το καινούργιο τραγούδι του Εμμανουήλ. Γιώργος Ταραξίας δηλαδή υπογράφει. Με Κωνσταντίνο Εμμανουήλ έχει γίνει το deal και πλέον συνεργαζόμαστε. Είναι τιμή μου, πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει στο στούντιο, γιατί έχει δυνατότητες να τραγουδήσει, είναι ευρηματικός, σκέφτεται πράγματα, βοήθησε πάρα πολύ στο στίχο, προχωράμε τώρα με το βίντεο κλιπ. Και πραγματικά είναι πολύ θετικά, ξέρεις, τα πρώτα δείγματα γραφής. Συνεργάζομαι με το πρώτο single και ανεβαίνουμε και Θεσσαλονίκη και γενικότερα για όλο το tour. Κυκλοφορεί από την DMC, είναι μια καινούργια δισκογραφική, την οποία εκπροσωπώ στην Ελλάδα. Δεν είναι... Κάτσε, να είναι international cooperation με Νέα Υόρκη, κάνουμε κυκλοφορία στην Τουρκία και στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει πρώτα ο Κωνσταντίνος το single του, αλλά ακολουθούν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Μπράβο, θα μας τα πεις ένα καταρχήν λίγο να μας πεις η συνεργασία. Πρώτα με ρώτησες ότι είμαι εδώ. Λοιπόν, ταυτόχρονα μιλάω μαζί σου εδώ. Είχω και τον Κωνσταντίνο, έχετε όλοι χαιρετίσματα. Όχι, θα μας πει και ένα για να μας δώσεις το τηλέφωνο, μας πει μια καλησπέρα έτσι για το καλό ρε παιδί μου, όχι τίποτα παραπάνω. Όταν θα βγει το τραγούδι πιο επίσημα. Του αρέσει πολύ, Μετά. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Εμμανουήλ τώρα, πώς έγινε δηλαδή το πάτρεμα αυτό. Εσύ το ξέρεις ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν πολλές φορές για κάποιο λόγο. Και δεν το κοίταξα ούτε επεδίωξα, ξέρεις, τη συνεργασία μας, ούτε εκείνος. Μας φέρανε οι καταστάσεις και αυτά, και βρεθήκαμε, μιλήσαμε. Να πω... την ευκαιρία που έχω κάνει αυτή την εταιρεία αυτή τη στιγμή, και όχι μόνος μου, και με τον Λάρη και διάφορους συνεργάτες που έχουμε. Βέβαια έχουμε την υποστήριξη από το εξωτερικό, είναι μια καινούργια εταιρεία για την Ελλάδα. Αυτό πήγα να αλλά στο εξωτερικό είναι πολύ γνωστή. Και ταυτόχρονα δουλεύουμε και ένα άλλο project που λέγεται Viva Music Company, η οποία έχει έδρα το Παγκράτη
στο στούντιό μας όπου γράφουμε όλα μας τα κομμάτια και αυτή η εταιρεία είναι πιο rap, ίσως και trap. Κάτσε, όπα, 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 είδηση. Είπα τη λέξη και είδηση. Λοιπόν, καταρχήν τώρα με έχεις πάει σε 100 ερωτήσεις ταυτοχρόνως. Με απάντησες για τον Εμμανούλη που σου προέκυψε, να πούμε ότι ο Γιώργος Οταραξίας ίσως να είναι και ένα από τα πολύ αγαπημένα παιδιά και κοινωνικός τόσο πολύ που έχει παντού γνωριμίες, τον αγαπάνε όλοι και δεν θα ακούσεις κακό λόγο για τον Γιώργο από κανέναν. Από οποιοδήποτε. Ειλικρινά, το λέω μέσα από την καρδιά. Μια μεγάλη μαλάκα, συγγνώμη που το λέω και δημοσίως, αλλά έχουμε γίνει και γνωστοί με το πόσο μαλάκας είσαι. Πραγματικά, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω πάρα πολλά ελαττώματα, κάνω και εγώ λάθη. Με τα χρόνια έχω μάθει να τα παραδέχομαι, προσπαθώ να διορθώνομαι, αλλά ένα πράγμα είναι αδιαπραγμάτιστο για μένα και εσύ το ξέρεις. Είμαι αληθινός, είμαι ειλικρινής και σαν άνθρωπος και στις δουλειές μου. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια, 25 χρόνια τώρα, έχω διατηρηθεί. Γι' αυτό τον λόγο. Έτσι. Και το μουσικό χαλί που ακούμε τώρα, όλα έρχονται και πάνε, λένε το τραγούδι. Τα καινούργια κομμάτια που κυκλοφορούν, ναι. Έτσι. Πώς προέκυψε τώρα, Γιώργο, πες μου λίγο, πώς προέκυψε τώρα, εσύ έκανες δύο φυσικογραφικές εταιρείες. Μία, είπαμε, την International που είναι και ο Κωνσταντίνος και όλα αυτά. Η DMC, ναι, και η Viva Music Company που είναι πιο στο είδος μας. Τι έφερε. Ωραία, ξύπνησε. Μια άλλη εταιρεία με τα social media. Κοίταξε, όλα αυτά προκύψανε το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν είχες δει και στη συνέντευξή μου στην Ελεονόρα Μελέτη στο Μέγκα, όπου δούλευα το φαρμακείο της μητέρας μου το Σεπτέμβριο, γιατί εκείνη ήταν στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα δούλευα σε μια εταιρεία, ταυτόχρονα έπαιζα στο Dirty Blonde που έκανα και το party της Femmes Mother Rage. Μετά πήγα στο Λεωλικά, τώρα έκανα το Λεωλικά και αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, κάνω πράγματα όπως έρθει η ζωή. Γιατί σου το ξέρεις πάρα πολύ καλά και είμαι δίπλα σου αυτό. Και περνάς και δύσκολα, αλλά έχεις μάθει να κάνεις τη δουλειά σου και να προσφέρεις στον κόσμο παρότι σου μπορεί να περνάς κάτι. Και εγώ λοιπόν το πέρασα, ας πούμε, αυτό πρέπει να σταθώ στη μητέρα μου. Σωστά. Τώρα μπορώ να κάνω τα πράγματά μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Πάω πολύ και όλα αυτά μας κάνουν πιο δυνατούς. Αυτό που είπες, Γιώργο. Μετά την μπατσάρα προχωράμε. Άρα, Γιώργο μου, έχω να πω. Λοιπόν, έκανες όμως τώρα και μια. Είμαι δημοσίως. Αγαπάω τον Μπάμπη τον Μπατσάρα γιατί είναι αληθινός άνθρωπος. Είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό. Έχει ζήσει όλη τη φάση μας από όταν ξεκινήσαμε. Και έχει υποστηρίξει το hip hop στα πέτρινα χρόνια, στα πρώτα βήματα. Δεν ξεχνάμε εμείς. Πόπο, με συγκινούν και τα δικά σου λόγια να ξέρεις. Το ίδιο με έχει πει και ο Νίβο Βουλιώτης, με το είπε και ο Ήπο. Γενικά τα παιδιά και τη hip hop σκηνή, εγώ την αγαπάω από μικρός και τη στήριζα γιατί την πίστευα και τη γουστάρω και πολύ και σαν είδος μουσικής, να ξέρεις. Και πάμε τώρα να πούμε τώρα, κάναμε μια εταιρεία, έρχονται καινούργια παιδιά. Υπάρχει πολύ νέο ταλέντο, ρε φίλε, στο κομμάτι hip hop και rapper, γιατί έχουμε τώρα και τους άλλους. Θα έρθουμε και στα βραβεία ΜΑΤ, τι έγινε με τους trap και γενικότερα εκείνο πώς πάει. Εκείνο οδηγείς τώρα, γιατί μου λες αν υπάρχει ακόμα κατάσταση. Κοίταξε, το hip hop δεν πεθαίνει, το hip hop είναι ένας τρόπος ζωής. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα γιατί είχε να πει κάτι αυτή η μουσική, περνούσε ένα μήνυμα, ήταν μια ιδεολογία, ήταν τα τέσσερα στοιχεία, ήταν το breakdance, ήταν το MC, το DJing. Οι skaters, όλη η φάση, δηλαδή όλοι είχαμε μια ανάλογη κουλτούρα και αγαπούσαμε αυτό το πράγμα και πραγματικά το ξεκινήσαμε δίχως να περιμένουμε, ξέρεις, αναγνωρισιμότητα, δόξα λεφτά, όλα αυτά που ήρθαν μετά. Το ζήσαμε από την αρχή. Αυτό τώρα ίσως να υπάρχει, γιατί υπάρχει πάρα πολλές καρδιές μας. Υπάρχει σε εμάς, στους παλιούς, υπάρχει και στα νέα παιδιά και γυρίζουν τα 90s. Αλλά καλώς ή κακώς η μόδα και η τάση είναι αυτό το πράγμα που λέγεται trap. Ναι. Το οποίο αν το μεταφράσουμε πρώτα απ' όλα σαν λέξη, είναι μια παγίδα. Και για μένα είναι μια παγίδα, διότι δεν υφίσταται καν σαν είδος. Το rap είναι rap, το hip hop δεν αλλάζει. Σε αυτή τη βάση ακολουθούν και αυτή τη συνταγή. Αλλά δυστυχώς το στίχος σε μένα δεν μου κάνει. Δηλαδή περνάνε κάποια μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, στον νηπιαγωγείο τα παιδιά να τραγουδάνε, ξέρω εγώ, αυτά τα τραγούδια και αυτούς τους στίχους. Και επίσης φτάσαμε στα θλιβερά αυτά γεγονότα, τα οποία αμαυρώνουν και το διαγωνισμό αυτό, αλλά και γενικότερα τη μουσική μας και όλους μας. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Και εμείς, και εγώ που μιλάω τώρα. Μπράβο. Και συγγνώμη από τον κόσμο. Προσβλήθηκε πάρα πολύ κόσμος και έχει θίξει πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό το κομμάτι. Και έφυγε η κατάσταση, αλλά ξέρεις τι, μερικές φορές ίσως πρέπει και να γίνει αυτό το πράγμα για να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει γενικότερα. Και εγώ, εντάξει, δεν θέλω τώρα να το παίζω ότι είμαι
σε άρεστος ή ξέρω εγώ στους στίχους μου και εγώ δεν έχω πει πράγματα ή δεν έχω κάνει και στη ζωή μου. Αλλά αυτό το πράγμα πλέον είναι μια αλωτρίωση, είναι μια αποχάβνωση, είναι τραγικό πραγματικά να τραγουδάνε τα νέα παιδιά αυτά τα πράγματα. Και έχουν πει, παιδί μου, ότι... Επίσης είναι τραγικό να λύνουμε τις διαφορές μας. Με ξύλο. Έτσι, με ξύλο, με μπράβους, με τέτοια. Αυτά τι σχέση έχουν με τη μουσική. Τα Manda Words, εγώ είχα την τιμή και ευχαριστώ και τον Νίκο για τους Going Through, αλλά και τον Matt που ήταν εκεί και κάναμε και την εκπομπή. Και 6 χρόνια στο ραδιόφωνο ήμουνα και όλα αυτά. Τόσα χρόνια μας καλούσαν τις δισκογραφικές. Από όλες τις δισκογραφικές, όλους τους καλλιτέχνες και παίρναμε προσκλήσεις. Εμένα δεν με έχουν καλέσει από το 2010, παρότι έχω πάρει βραβείο το 2007, έχω τραγουδήσει 2 και 3 φορές και όλη αυτή η διαδρομή που έχω με τους χρυσούς δίσκους. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά γίνεται να μπαίνουν, ξέρω εγώ, 15-20 μπράβοι μέσα και διάφοροι άλλοι. Ξύλο έπεσε, παιδιά, φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες γίναμε εκεί πέρα. Και να λύνουμε έτσι τις διαφορές μας. Πραγματικά εγώ δεν έχω θέμα με τα παιδιά. Πώς είπες... αναγνωρίζω ότι έχουν κάνει επιτυχία, μπράβο τους. Και πολλοί τους έχω κλείσει, έχουμε συνεργαστεί σε πολλά επίπεδα. Τους έχω βοηθήσει πάρα πολύ και στην Street Capital. Και όλα τα παιδιά. Και είναι αξιολογοί. Και μπράβο τους. Και μαζί με το like και όλοι που έχουν κάνει επιτυχία. Να πω, rest in peace στον Matt Clip, που για μένα ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Ήταν ο καλύτερος από όλους στη Strap. Και δεν το λέω επειδή πέθανε. Μπορεί να μην ήταν τόσο κοντά μου όπως ήταν ο Παύλος ο Φίσας, τέλος χωρές τον, όπως ήταν ο Ανδρέας ο Μαρνίζος. Ναι. Από τους Ράζες ήταν ο Ανδρέας που έφυγε άδοξη φέτος. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή μου. Αλλά πραγματικά για το Mad Clip έκλαψα πάρα πολύ. Γιατί τότε έχουμε τον DJ Στέφανο, το φίλο μας, στο Dirty Blonde, και εκείνη τη μέρα, επειδή έπαιζε και πάντα ερχόταν ο Mad Clip, επειδή ήταν φίλος του, τον περιμέναμε, ξέρεις, το ζήσαμε δευτερόλεπτο όλο αυτό, μέχρι το πρωί που, ξέρεις, έφυγε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν αξιόλογα πράγματα και σε αυτή τη μουσική. Ίσως πρέπει, με αφορμή το γεγονός αυτό, να επαναπροσδιορίσουν λίγο τη φάση τους και όσα κάνουν και όσα λένε. Με αγάπη το λέω. Ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα παράδειγμα και ο Νίβο Βουλιώτης δεν ανέβηκε καν στα βραβεία να δώσει τα βραβεία, σηκώθηκε και έφυγε. Νευριασμένος, απογοητευμένος, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Μια αδέσποτη, σαν την Έλληνα. Η Παπαρίζου. Έτσι γελάω και συγγνώμη, είναι κρίμα. Η μουσική υπάρχει στη ζωή μας και για να μας ενώνει και για να περνάμε καλά. Η Παπαρίζου αυτό ανέβασε. Για να περνάμε καλά, χθες ζήσαμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Λυπάμαι, Βαφίτα, που το 2022 υπάρχει πόλεμος, πεθαίνει κόσμος, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Μεγάλους και παιδιά με σοβαρά νοσήματα. Αυτά με φλίβουν, αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Όχι αυτό που έγινε χθες μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια χιλιάδων φεατών και κυρίως παιδιών. Το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε ήταν να απομακρυνθούμε από το σημείο της έντασης και να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Όχι στη βία, όχι στο μίσος, δεν έχει ανάγκη αυτό η κοινωνία μας. Βγάλαν πολλές ειδήσεις οι φίλοι τραγουδιστές και είπανε να τους τιμωρήσουμε. Παράδειγμα, το Μάτι είπε δεν θα παίξει τα στιγμιότυπα που βραδεύτηκαν οι φίλοι αυτοί με τα τραγούδια. Γιατί δεν θέλει να κάνει. Το Μέγκα πήρε θέση και είπε δεν θα παίξουμε τα στιγμιότυπα αυτά που βραδεύονται οι τύποι με την τραπ μουσική. Κάποιοι κακολόγησαν γιατί μέσα βρίζουν τις γυναίκες, μιλάνε για ναρκωτικά, μιλάνε για ξύλο, οι στίχοι αυτά και αφήνουμε τα παιδιά μας και μεγαλώνουμε τέτοια τραγούδια. Είναι πολύ παρεξηγημένη η κοινωνία με αυτό που έγινε στα βραβεία, Ματ, φίλε Τάρα. Δυστυχώς ναι, αλλά θα επαναλάβω αυτό, ότι κάποια πράγματα γίνονται κάποιο λόγο. Μερικές φορές πρέπει να γίνει χαμός, να έρθει μπορούμε, εσύ επειδή για, σε, εσύ για να ξαναοικοδομήσουμε κάτι από αυτό και να το κάνουμε όλοι. Και το λέω και τα παιδιά το ξαναλέω. Είναι αξιόλογοι πάρα πολύ και έχουν προσπαθήσει κι αυτοί. Δηλαδή δεν πρέπει να τους ισοπεδώνουμε. Αλλά έπρεπε ίσως, δεν ξέρω, εσύ... κατά τη μου γνώμη, να πάρουν μια άλλη θέση, να κύρει την ώρα, να το χειριστούν αλλιώς ίσως και μετά να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ζητήσουν συγγνώμη από τον κόσμο, να βγουν ένα. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν είναι, με έβαλε τώρα να τα λέω, εγώ τα λέω πάντα φόρτιγα και τα εννοώ αυτά που λέω. Ίσως και εμείς έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν και εμείς έχουμε κάνει πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι, είναι ένα τέλμα γενικό, εγώ... το οποίο πρέπει να μας δραστηριοποιήσει να αλλάξουμε όλοι. Εγώ νομίζω φίλε, ότι και παλιά όλοι εσείς με το Family, με Going Through και ο Βουλιώτης ευχαρίστησε και τους ημείς και το ένα και το άλλο και όλοι ήσταν αγαπημένοι, δεν παίζατε μπουνιές μεταξύ σας.
Εντάξει, υπήρχαν και τότε ίσως αντιπαλότητες. Αλλά όχι στον βαθμό. Α πούμε, εμείς ως άγνωστοι γνωστοί στο ξεκίνημά μου που ήμασταν με τους Ζητανοί και αυτά είχαμε θέμα με τους Active Member. Είναι τους τη Freestyle Production. Άρα δεν πηγαίναμε στα μάτια να λύσουμε κάποια πράγματα. Δεν πηγαίναμε στα stories του δάτρου. Δεν πήραμε ραντεβού με τράγουδα. Γιώργο, εσύ. Όλια και τέτοια πράγματα. Εσύ που σίγουρα έχει άκρες και τα έχει μάθει, θα μου πει, αν μπορεί να μου πει, τι έγινε μέσα στο μάτι στα βραβεία και παίζαν μπουνιές. Από τι άναψε σπίδα. Σου μιλάω ειλικρινέστατα, δεν έχω ενημέρωση, διότι όπως σου είπα και πριν, εγώ απέχω από τα MAD Awards, δίκως λόγο βέβαια, αυτοί με αποκλείσανε. Αλλά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, με πέρσι τηλέφωνο, μου δώσει μια συνέντευξη, με πήρε η Λεωνόρα και με έπαιρνε. Θα δώσω. Δεν με θέλουν στα MAD, δεν τους θέλω 10, δεν με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα έχει γίνει ένα παράρτημα και είναι δικιά τους η κατάσταση. Είναι συγκεκριμένη που είναι εκεί πέρα. Κλίκες. Εγώ δεν έχω ενημέρωση. Δεν ήξερα καν ότι έγινε το γεγονός. Τα είδα όπως όλους τους κόσμους κέρδισαν από το ίντερνετ και από όλα αυτά και φρίκανε. Δεν ξέρω, ούτε ξέρω ποιος ξεκίνησε, τι ξεκίνησε και δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Όλοι φταίμε, μέχρι και εγώ με βάζω μέσα και σήμερα από όλους και δεν ήξερα τίποτα. Φταίμε για αυτή την κατρακύλα και πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά ας πούμε κάτι λίγο πιο θετικό, θέλει. Ναι, Γιώργο. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν όλα για καλό και νομίζω να γίνουν και καινούργιες και ίσως και ξανά συνεργασίες παλιές ξανά, ρε παιδιά. Γιατί να μην γίνουν, να θυμηθούμε μακάρι, τα παλιά. Μακάρι. Έτσι, εγώ είμαι και άνθρωπος ενωτικός, έχω προσπαθήσει να κάνω και τους αλφαγάμα πάλι, που ζητάει ο κόσμος με τον Ισπολέα και με τον Νίκο τον Βουρλιώτη. Ξέρεις, λέει, είχα πει τον Βουρλιώτη. Κάναμε και τα 20 χρόνια κάποιες συναυλίες, δεν υπάρχει καμία έξτρα τίποτα. Με τον DJ Ρίκο, κάναμε και τι συνεργασίε που κάναμε τη Λεγεώνα, φτιάξαμε το album με τον TNS και τον Ισορροπιστή και τον Πέτσα. Γενικότερα, ένα άνθρωπο προσπαθεί να φέρει κοντά την παλιά φάση. Μπράβο, εγώ τον είπα τον Βουλιώτη, γιατί κάναμε μια συνέντευξη στο Fix με τον Πλούταρχο που ήταν και με τον Καρά. Και τον είπαμε, ρε φίλε, πού είναι αυτό το family το παλιό, να θυμηθούμε τα παλιά τώρα. Φτάνει τώρα οι κόντρες μεταξύ σας, δεν υπάρχουν. Πάμε να ενώσουμε, η μουσική ενώνει, ρε παιδιά. Θυμηθούμε τις παλιές επιτυχίες. Πού είναι το family. Καμία τίκα η family. Είμαστε μια ζωτενία κατάλληλη. Παιδιά, έκανε ρίπε, πώς το λέτε εσείς. Απαράμιλη. Αφού ξέρεις ότι άμα αρχίσω και κάνω freestyle, έχω το style και συμφώνω. Με Μπάμπι Μπατσάρα, να σταντώνω. Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα. Και όπου φτάσω. Την οτάρα λοιπόν δεν θα ξεχάσω. Αυτούς που με φέρανε εδώ, άλλη μια νύχτα εκπρόσωπο. Για να ακούσω, για να δω. Κάντε όλοι πανικό. Για το παλιό, το κλασικό, το αυθεντικό. Ποιο, αυτό το στυλ που γαμά. Συγγνώμη, αλλά μιλάω ζωντανά και μιλάω από το μυαλό. Να ξέρετε, εκεί, Βόρεια, πολύ σας αγαπώ. Μπάμπι Μπατσάρα, την αγάπη μου. Ωραία, τι ωραία freestyle. Όπως και τον κόσμο με βλέπει, δεν ξέρω τι είναι. Πάρα γίνεται. Πολύ ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία. Με σένα με πιάνουν αυτά. Το ξέρω. Εγώ φίλε, συγγενούμε, ξέρεις, πήγα να το κάνω και κουμπάρο τώρα από παραπάνω στοιχεία. Το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι. Δεν λέει κάτι κουμπαριά, δεν πειράζει. Για κάποιο λόγο γίνεται όλα. Όλα. Μουσική. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Θα τα πούμε και σύντομα αυτά. Αυτό θέλω να πω λίγο. Summer Tour, ποια είναι η ομάδα που βγαίνετε, πού, να ακούσει και κανένας επιχειρηματίας εδώ στη Χαλκιδική, γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, τι είναι αυτό, που έχουμε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται ένας χαμός, είναι πάρα πολλές ημερομηνίες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ως agency δηλαδή, δουλεύουμε γύρω στα 12, 13, 14 project. Είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, είναι η Αναστασία Τερζή, είναι ο Παραξίας, είναι ο Fiction. Είναι πάρα πολύ. Μέχρι και κάποιες παραστάσεις του Ζάχου που είναι πάρα πολύ αξιόλογος. Και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι τώρα δεν μπορώ να τους ανακοινώσω. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία που υπογράφουμε και ό,τι είναι ανακοινώσιμο. Κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή 4 Ιουλίου το νέο σύγκλι για Τίτσι Γουστάρο, Φάμπιουλους, Κωνσταντίνος, Εμμανουήλ. Και έρχονται και πολλές νέες κυκλοφορίες. Από εκεί και πέρα, με την Ιουλία Κουκουβέ, που κυκλοφόρησε και το Τσόκο, κάνουμε κάποιες εμφανίσεις μαζί. Είναι πάρα πολύ και δεν θέλω να ξεχάσω κάτι. Εντάξει. Επίσης είναι οι καλλιτέχνες από την εταιρεία την Πίβα, είναι ο Άρτζι, είναι ο Φίνιξ, είναι ο Σμόουκ, είναι διάφοροι τράπεζες, κυκλοφόρησε του Άλμπα Γουίζι, το καινούριο σίγγλ χθες. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Θα παίξουμε σε πολλά φεστιβάλ, παντού, Κομωτινή, θα έρθουμε Κατερίνη, θα έρθουμε Θεσσαλονίκη, θα έρθουμε Χαλκιδική. Έτσι, έχει. Θα πάμε στα Σαντορίνη. Έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις, πάρα πολλές καινούριες πληροφορίες. Το καλοκαίρι πραγματικά
εξελίχθηκε πολύ καυτό. Παρόλο και πιστεύω ότι σύντομα θα σας δω και σύντομα θα επιστρέψουμε στην κορυφή. Εννοείται. Αγαπάμε και στηρίζουμε Τάρα. Ό,τι θέλεις εδώ ο Φλάς και εγώ προσωπικά και η ομάδα μου τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, δεσμεύομαι ότι είμαι δίπλα σας να προωθούμε τις ωραίες μουσικές που βγάζετε όλα αυτά τα χρόνια. Φίλε Γιώργο, αυτό έχω να πω, να μην καθυστερώ άλλο το Τάρα, γιατί το πετύχαμε σε δουλειά. Εγώ αυτόν μην το παίρνω τηλέφωνο και λέω φαύγει σήμερα αυτό. Να μας δώσεις και χαιρετισμούς, να δώσεις και τον Εμμανουήλ τον Κωνσταντίνο, να το βγάλουμε. Να μας πει και ένα γεια και το Survivor θέλαμε, ρε Γιώργο, δεν μπορεί να μας πει ένα γεια. Να μας πει ο άνθρωπος. Θα το κανονίσουμε όποτε θέλετε. Αν κανονίσουμε και την άλλη Παρασκευή να μας πει δύο κουβεντούλες θέλουμε. Δεν θέλουμε πολύ γιατί ξέρουμε ότι όλοι. Ευχαριστώ. Θα το μιλήσουμε μετά off the record. Οκ. Να μας πει. Ευχαριστώ όλη την παρέα. Ευχαριστώ εσένα. Σας αγαπάω και ανυπομονώ να σας δω ειλικρινά. Τάρας μοναδικός, Ταραξίας. Τον γουστάρουμε. Τον περιμένουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κατερίνη, καλοκαίρι και η Χαλκιδική. Και όπου εδώ γύρω-γύρω είναι. Πάμε να ακούσουμε και να γουστάρουμε Γιώργο Ταραξία. Αυτό έχω να πω. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Όλα έρχονται και πάνε, αδερφέ. Το ακούμε και γουστάρουμε αυτή τη στιγμή στο Flash 99,4. Το πάλι ψηλά. Μην το βάζετε κάτω. Προχωράμε μπροστά. Κυνηγάμε τα όνειρά μας και τα καταφέρουμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αγαπάμε. Τάρας. Φιλιά.